Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αγρότες, εργαζόμενες και εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, είμαστε εδώ και σήμερα με το δίκαιο των αιτημάτων μας, με τη δύναμη των μπλόκων και με τη συμπαράσταση του λαού. Πριν μια εβδομάδα πραγματοποιήσαμε το μεγαλύτερο αγροτικό συλλαλητήριο που έχει γίνει στη χώρα. Πριν ένα μήνα ήμασταν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα, μαζί όλοι οι αγρότες, οι εργάτες και οι φοιτητές. Η δύναμή μας είναι η ενότητα του λαού μας. Η δύναμή μας είναι ο κοινός μας αγώνας, γιατί απέναντί μας έχουμε κοινούς αντιπάλους. Με την πολιτική τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις φροντίζουν ώστε ο κόπος και ο ιδρώτας μας των αγροτών να γίνεται πλούτος και κέρδη για τις βιομηχανίες που αγοράζουν επάκτηνα τα προϊόντα μας και τα πουλούν πανάκριβα στους καταναλωτές. Είμαστε εδώ γιατί μας πνίγει το δίκαιο, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στα χωριά μας και στις περιοχές μας με αυτές τις συνθήκες. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά. Θέλουμε μείωση του κόστους παραγωγής. Αιτήματα που αρνείται να ικανοποιήσει η κυβέρνηση στο όνομα των δημοσιονομικών συνθηκών και στόχων, πετώντας ψίχουλα ενώ εξασφαλίζει επιδοτήσεις και προνόμια για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι αγρότες σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος διαβίωσης, αλλά και συνολικά το κόστος παραγωγής που σχεδόν έχει τριπλασιαστεί. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πανάκριβο πετρέλαιο, τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα φυτοφάρμακα, στις ζωοτροφές, συνολικά σε αγροτικά μέσα και εφόδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ό,τι κερδίσαμε οι αγρότες αυτά τα χρόνια το κερδίσαμε μόνο μέσα από τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις μας και πάντα σε συντονισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτήρες και ότι κάποιος θα μας λύσει τα προβλήματα. Δεν δεχόμαστε φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και τις δεσμεύσεις. Έως πότε θα ζούμε εγκλωβισμένοι από τους μεγαλοπόρους που αποφασίζουν μόνοι τους σε τι τιμή θα αγοράσουν τη σοδειά μας και σε τι τιμή θα μας πουλήσουν τα αγροεφόδια που χρειαζόμαστε για την παραγωγή μας. Έως πότε θα είμαστε απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι κάθε φορά που κάποιος υγιής επιχειρηματίας τα βροντάει και εξαφανίζεται. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός που δεκάδες συνάδελφοι στην περιοχή μας έχασαν το εισόδημά τους μετά το κανόνι του έμπορα Καμαρούδη στο Ζακλιβέρι. Πού είναι εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως μας έχουν χιλιοποσχεθεί? Αφήνουν ανεξέλεκτους όσους εκμεταλλεύονται τους καρπούς μας και όσους πλουτίζουν με τους κόπους μας. Δεν αντέχει άλλο ο αγροτικός κόσμος άλλα βάρη. Είμαστε εδώ και διατρανώνουμε αυτό το δίκαιο που κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει. Υπάρχουν πολιτικές που δημιουργούν τα προβλήματα που ζούμε. Αυτές τις πολιτικές θέλουμε να αντιπαλέψουμε στον δρόμο και σήμερα εδώ στην απεργιακή κινητοποίηση. Στηρίζουμε τη σημερινή απεργία γιατί οι ζωές μας μετράνε πιο πολύ από τα κέρδη, γιατί δεν ξεχνάμε το έγκλημα στα Τέμπη.